εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Θησέας. Κάποτε ο Ηρακλής πέρασε από την Τριζίνα της Αττικής, όπου τον φιλοξένησε στο παλάτι του ο βασιλιάς Πιτθέας. Όταν κάθισαν να φάνε, ο Ηρακλής έβγαλε τη Λεοντή και την άφησε κάτω. Μια παρέα παιδιών, βλέποντας τη Λεοντή, τρόμαξαν και το έβαλαν στα πόδια. Ένα όμως 7χρονο παιδί, νομίζοντας πως έβλεπε αληθινό λιοντάρι, άρπαξε ένα τσεκούρι και όρμησε να το σκοτώσει. Ήταν ο Θησέας, ο εγγονός του βασιλιά Πιτθέα, ένας ακόμη ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Επειδή ο Αιγαίας δεν είχε τέκνα, παρά τις προσπάθειές του, πήγε στο μαντίο των Δελφών και έλαβε ένα δυσνόητο χρησμό. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, σκέφτηκε να περάσει από τον φίλο του βασιλιά της Τριζίνας, Πιτθέα, ο οποίος τον φιλοξένησε. Ο Αιγαίας του ανέφερε τον χρησμό, οπότε ο Πιτθέας, κατανοώντας το νόημά του, μεθά τον Αιγαία και τον ρίχνει στο κρεβάτι της κόρης του, Έθρας, αποσκοπώντας έτσι να γίνει παππούς του διαδόχου του αθηναϊκού θρόνου. Το πρωί ο Αιγαίας συνήλθε από το μεθύσι του δίπλα στην Έθρα. Την έπεισε να του υποσχεθεί ότι αν αποκτούσε από γονό του θα τον μεγάλωνε κρυφά στην πόλη. Ακόμα έκρυψε κάτω από ένα μεγάλο βράχο τα σαντάλια και το σπαθί του, λέγοντας στην Έθρα ότι όταν μεγαλώσει το παιδί του, τόσο ώστε να μπορέσει να σηκώσει τον βράχο, να το προστάξει να πάει στην Αθήνα και να του δείξει τα αντικείμενα. Στο μεταξύ, τη νύχτα που κοιμήθηκε με τον Αιγαία η Έθρα, είδε σε όνειρο τη θεά Αθηνά, η οποία την καθοδήγησε να περάσει περπατώντας πάνω σε υφάλους στην νησίδα Σφαιρία, που ήταν τόσο κοντά στην ακτή της Τριζίνας, ώστε να μπορεί κάποιος να πάει σε αυτή με τα πόδια. Καθώς περπατούσε μέσα στη θάλασσα, λέγεται ότι ο θεός Ποσειδώνας τη γονιμοποίησε. Μετά λοιπόν από 9 μήνες, η Έθρα γέννησε τον Θησέα πάνω στον δρόμο που πάει στο λιμάνι. Ο ήρωας επομένως είχε αβέβαιη πατρότητα, μοιρασμένη ανάμεσα στον Αθηναίο βασιλιά, Αιγαία, και στον θεό της θάλασσας Ποσειδώνα. Ως παιδαγωγός του Θησέα στην αυλή του βασιλιά Πιτθέα αναφέρεται ο Τριζίνιος Κονίδας. Στο τέλος της εφηβείας του, ο Θησέας έμαθε από τη μητέρα του Έθρα για την καταγωγή του και μπόρεσε να σηκώσει τον βράχο και να βρει όσα είχε κρύψει ο πατέρας του, ο Αιγαίας. Αμέσως ξεκίνησε να πάει στην Αθήνα για να γνωρίσει τον πατέρα του. Αλλά όχι με πλοίο, όπως του συνέστησε η προσεκτική πριγκίπισσα. Θέλησε να πάει από την Ξηρά, την οποία λιμένονταν διάφοροι ληστές, προκειμένου να μιμηθεί κατά κάποιο τρόπο τους άθλους του Ηρακλή, τον οποίο είχε ως πρότυπο, αλλά και να εκαθαρίσει το δρόμο ως την Αθήνα από τους εγκληματίες. Οι άθλοι του Θησέα. Ο έφηβος ακόμα Θησέας, πηγαίνοντας στην Αθήνα να βρει τον πατέρα του, όχι μόνο εξόντωσε τους κακοποιούς, αλλά τους σκότωσε με τον ίδιο τρόπο που εκείνοι σκότωναν τους αθώους διαβάτες. Ας δούμε τι συνάντησε στο δρόμο του. Ποιος δεν γνωρίζει τον Προκρούστη, γνωστό και ως Δαμάστη ή Πολυπίμονα? Πρόσφερε δήθεν φιλοξενία στους περαστικούς, βάζοντάς τους να ξαπλώνουν σε ένα κρεβάτι. Αν ήταν μακρύτεροι από το μήκος του, τους έσπαγε τα πόδια με σφυρί, ενώ αν ήταν κοντύτεροι, τους τραβούσε να μακρύνουν. Ακριβώς αυτό του έκανε και ο Θησέας για να μάθει. Τον βασάνισε μέχρι θανάτου. Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα? Σωστά! Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο Προκρούστης στα θύματά του και τι του έκανε ο Θησέας. Στον Ισθμό, ο Θησέας βρέθηκε αντιμέτωπος με το θηλυκό αγριόχειρο του Κρωμίωνα, ένα τεράστιο άγριο ζώο που είχε επιτεθεί σε πολλούς περαστικούς. Λένε ότι το σκότωσε με το ξύφος του. Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα? Σωστά!
Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο φοβερός αγριόχειρος στους περαστικούς και τι του έκανε ο Θησέας. Στο δάσος των Κεχρεών παραφυλούσε ο γιος του Ποσειδώνα Σίνης. Το όνομά του σημαίνει καταστροφέας. Επίσης ήταν γνωστός και ως πιτιοκάμπτης, δηλαδή αυτός που λυγίζει πεύκα. Αυτός έδαινε τα θύματά του σε χωριστά κλαδιά πεύκου, τα οποία λύγιζε προς τα κάτω και στη συνέχεια τα άφηνε με αποτέλεσμα να κατακομματιάζει τα θύματά του. Ο Θησέας τον θανάτωσε με τον ίδιο τρόπο. Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα? Μπράβο! Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο Σίνης στα θύματά του και τι του έκανε ο Θησέας. Στην Ελευσίνα, ο Θησέας αντιμετώπισε τον Κερκιώνα, γιο του Ποσειδώνα ή του Ηφαίστου, που πάλευε με τους περαστικούς και τους σκότωνε. Η πάλη με τον Θησέα δεν του βγήκε σε καλό, αφού ο ήρωάς μας κατάφερε πολύ επιδέξια να τον σκοτώσει. Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα? Σωστά! Τώρα μπορείς να δεις πώς έκανε επίθεση ο ληστής Κερκιώνας στους περαστικούς και τι του έκανε ο Θησέας. Στην Επίδαυρο αντιμετώπισε το ληστή Περιφύτη, γιο του Ηφαίστου, που σκότωνε τους περαστικούς με ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ο Θησέας του το άρπαξε και τον σκότωσε με αυτό. Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα? Σωστά! Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο ληστής Περιφύτης στους περαστικούς και τι του έκανε ο Θησέας. Στις Κυρονίδες Πέτρες, σημερινή Κακιά Σκάλα, είχε στήσει καρτέρι ο ξακουστός ληστής Σκύρονας. Αυτός υποχρέωνε τους διαβάτες να του πλύνουν τα πόδια και κλωτσώντας τους, τους γκρέμιζε από τα βράχια όπου κατέληγαν να γίνουν τροφή για μια τεράστια χελώνα που κολυμπούσε από κάτω. Ο Θησέας τον σκότωσε με τον ίδιο τρόπο. Αλίμονό του! Έγινε τροφή της χελώνας την οποία τάιζε. Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα? Σωστά! Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο ληστής Σκύρονας στους διαβάτες και τι του έκανε ο Θησέας. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.